Τώρα το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κύριος Δραγασάκης. Κύριε Δραγασάκη, 10 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι νομίζω πλέον σαφές ότι η πρόταση δυσπιστίας έχει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Στόχος της ήταν όχι συμφωνία, κακά τα ψέματα, φάνηκε από τις ομιλίες. Ο στόχος ήταν η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και η συγκρότηση ενός αντικυβερνητικού μετώπου. Το αποτέλεσμα είναι η πολιτική ενδυνάμωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας από τη μία πλευρά και από την άλλη η αποκάλυψη των αντιφάσεων και των αδεξόδων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα ακούσαμε και τα ακούμε κάθε ώρα περνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπροστά στα διλήμματα και στις αναγκαίες επιλογές που πρέπει να κάνουμε για το μέλλον της χώρας επιλέγει το δρόμο της δημαγωγίας και της εσωστρέφειας. Γίνεται εκφραστής μιας φοβικής και στάσιμης Ελλάδας. Στις δυσκολίες ο φιλελευθερισμός και ο ευρωπαϊσμός υποχωρούν. Μπαίνουν στα χρηστία. Αλλά το χειρότερο είναι ότι με τη στάση της, όπως είχα την ευκαιρία να πω και προχθές, δίνει άλοθη στη Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε το πρωί. Τέλος, μάλλον όχι τέλος, το κίνημα αλλαγής από την άλλη μεριά, νομίζω, αποκαλύπτεται αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, τα όρια μιας πολιτικής ίσων αποστάσεων, τα όρια μιας πολιτικής που στηρίζεται στο ούτε-ούτε, τα όρια και τα διέξοδα μιας πολιτικής η οποία προσπαθεί να διαμορφωθεί στο κενό, όταν υπάρχουν τόσο κρίσιμα διλήμματα και τόσο καυτά προβλήματα στα οποία κανείς πρέπει να πάρει θέση. Ο δογματισμός, ο δογματικός αντισυρισμός οδηγεί το χώρο αυτό σε όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις και τις αντιθέσεις που πια είναι φανερές. Τέλος, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη στάση του σήμερα ακυρώνει την καθαρή θέση που είχε πάρει το 1992, διολυσταίνει σε επικίνδυνες περιοχές με θεωρίες για σπέρματα λυτρωτισμού. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι οι αναλύσεις που ερμηνεύουν όλες τις εξελίξεις ως εντολές του ΝΑΤΟ, τις οποίες η κυβέρνηση εκτελεί ως υπάλληλος του ΝΑΤΟ, και αυτά έρχονται σε αντίθεση με αυτά που το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να πει και να απεξαρτηθεί από αυτή την μηχανιστική θεωρία της εξάρτησης. Το πρόβλημα, το θέμα το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι μπορούν να υπάρξουν και με λύση του Μακεδονικού και χωρίς τη λύση του Μακεδονικού. Και μάλιστα μπορεί κανείς να κάνει σκέψεις τι θα συμβεί εάν δεν λυθεί. Θα διατηρηθεί αυτή η χώρα ως ανεξάρτητο κράτος ή θα καταλήξει ένα προτεκτοράτο των Αμερικάνων, των Γερμανών ή οποιοδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε αυτοί όμως που δεν μπορούμε να ζήσουμε με άλλο το πρόβλημα. Και γι' αυτό όλη αυτή η ανάλυση και του ΚΚΕ και κάποιων άλλων δυνάμεων δεν ευσταθεί. Το κοινό λοιπόν στη θέση και των όλων των κομμάτων που ανέφερα είναι ότι δεν έχουν θετική πρόταση για το μέλλον. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ποια είναι η προοπτική? Να μην περάσει η συμφωνία. Να γίνει τι? Να περιμένουμε τι? Και μέχρι πότε? Ποια είναι η θέση τους για τα Βαλκάνια? Έχουν κάποια άποψη πώς τα Βαλκάνια θα αναπτυχθούν? Πώς θα διαμορφωθούν οι δικές μας σχέσεις σε αυτή την περιοχή? Θα έλεγα λοιπόν ότι η συζήτηση γίνεται ακόμη περισσότερο χρήσιμη και ευρύτερα, διότι επιτρέπει να δούμε όχι στο θέμα στενά της συμφωνίας, αλλά ευρύτερα ποιες είναι οι στρατηγικές που διατυπώνται σήμερα για τη χώρα μας και το μέλλον της. Και ακούσαμε, η μία στρατηγική είναι ο πολεμοκάπηλος τυχοδιοκτισμός της Χρυσής Αυγής. Από την άλλη μεριά, έχουμε μία, αν μπορεί κανείς στρατηγική, μία φοβική, όπως είπα, στάση απέναντι στα προβλήματα, να μην γίνει τίποτα. Και επομένως, στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζει η στρατηγική της κυβέρνησης ως η μόνη στρατηγική η οποία απαντάει στα
σημερινά προβλήματα. Και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Εγώ θα ήθελα όμως να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να πω ότι εμείς είχαμε από τη δεκαετία του 90, από τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν με την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, διαμορφώσαμε από την αρχή τότε μία στρατηγική, για να μην πω ένα όραμα, το οποίο στηριζόταν στις εξής βασικές παραδοχές. Πρώτον, ότι τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος ιστορικά βεβαρημένος με πολέμους, αντιθέσεις, εθνικισμούς και επομένως μόνο ως χώρος συνεργασίας τα Βαλκάνια μπορούν να έχουν μέλλον. Δεύτερον, ότι τα Βαλκάνια έχουν ορισμένα κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλη η περιοχή μας είναι χώρος που ενώνει την Ασία με την Ευρώπη, τον Νότο με τον Βορρά. Τα λιμάνια μας είναι πύλες εισόδου όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όλα, για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Ευρώπη. Επομένως, αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μαζί μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προς κοινό όφελος, ή αυτό θα είναι σε βάρος της ανάπτυξης περιοχής. Από εκεί είναι βασικά η ιδέα της συνανάπτυξης που λέμε και σήμερα. Η τρίτη βασική παραδοχή και αρχή είναι ότι στη σημερινή εποχή τα Βαλκάνια μπορούν να έχουν μέλλον, όχι απλά ως ένας χώρος συνεργασίας, αλλά και ως μία δομή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ένα υποσύστημα μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα. Η βαλκάνικη συνεργασία πρέπει να τη δούμε σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή και την μεσογειακή συνεργασία. Και θα έλεγα εδώ ότι η Μεσόγειος είναι η οικία θάλασσα για όλες τις χώρες των Βαλκανίων και όχι η Βαλτική ή η Βόρεια θάλασσα. Και πρέπει να πείσουμε τις χώρες των Βαλκανίων γι' αυτό, ότι εδώ μαζί πρέπει να πορευτούν. Αυτή λοιπόν και η τέταρτη παραδοχή και αρχή είναι ότι αυτή η υπόθεση για να χτίσουμε σε ένα χώρο με τόσες παραδόσεις αντιθέσεων και πολέμων και καταστροφών για να χτίσουμε αυτό το κοινό μέλλον, αυτό δεν αρκεί να γίνει υπόθεση κάποιων κυβερνήσεων, έστω και όλων, αλλά πρέπει να γίνει υπόθεση των ίδιων των λαών. Και γι' αυτό αυτή η τοξικότητα που δημιουργείται σήμερα, αυτό το ότι δηλητηριάζουν ορισμένες δυνάμεις τμήματα του κόσμου, κινδυνολογώντας, καταστροφολογώντας κλπ., έχει και ευρύτερες συνέπειες. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν την είχαμε το 90 και δεν την αξιοποιήσαμε σχόλια. Την καταστρέψαμε μέσα από μεγαλοειδιατισμούς για διείσδυση στα Βαλκάνια, για κατάκτηση οικονομική των Βαλκανίων, όπου τα Βαλκάνια θα ήταν η δική μας ενδοχώρα, με όλη αυτή την επέκταση μέσω δανεισμού και με τις συνέπειες που είχε. Άρα η συμφωνία πρέπει να προχωρήσει, εφόσον ικανοποιεί τα βασικά μας συμφέροντα, ως μια συμφωνία βεβαίως προϊόν συμβασμού, ας ελπίζουμε ότι θα περάσει και στη γείτονα χώρα και πρέπει να γίνουν όλα αυτά όχι για λόγους ιδεολογικούς, αλλά για λόγους πραγματικούς, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, με το μέλλον της περιοχής και με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Και θα έλεγα με την περιοχή εδώ και την Ελλάδα και ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Προκαιρού κάναμε το συνέδριο το αναπτυξιακό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θυμάμαι το δήμαρχο του Κυρκής σε μια συζήτηση που κάναμε να μας θέτει το θέμα, ένα από τα προβλήματα, ότι φεύγουν τα αυτοκίνητα από το Κυρκής και πάνε και γεμίζουν βενζίνη στην άλλη πλευρά. Και συζητούσαμε κάποια κίνητρα και πρέπει να βρούμε και κίνητρα άμεσα. Αλλά η προοπτική ποια είναι? Δηλαδή, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αυτό, ποιο είναι το μέλλον της ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας? Φοβάμαι θα είναι μια ανάπτυξη μέσω παραοικονομίας, μέσω λαθρεμπορίων, χωρίς ισχυρές έτσι παραγωγικές δυνατότητες. Αν αντίθετα καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν θα είναι οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό δεν σημαίνει ανεφόρον λύση βεβαίως, αλλά δεν έχουμε μια λύση που από ό,τι λένε και οι πλέον οι δήμονες έχει τα βασικά στοιχεία για να προχωρήσουμε μπροστά. Από τον Αύγουστο λοιπόν, και θα ολοκληρώσω με την ανοχή του Προεδρείου ένα-δύο λεπτά, μπαίνουμε σε μια φάση όπου η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει μια δύναμη πρωτοβουλίας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Και πρέπει να πω από πρέσβεις που βλέπουμε, από υπουργούς άλλων χωρών που βλέπουμε, από κυβερνητικά στελέχη που βλέπουμε, αυτό γίνεται με ανακούφιση αποδεκτό. Είναι θετικό.
για τους άλλους λαούς το ότι η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και επομένως μπορεί να ξαναπαίξει ένα ρόλο στα Βαλκάνια και να μην μονοπολείται ο χώρος αυτός από άλλες δυνάμεις, μεγάλες ή και μεσαίες, που έχουν άλλους σχεδιασμούς. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια τέτοια προοπτική και να εξασφαλίσουμε το μέλλον και το δικό μας, αλλά και το ρόλο τον ευρύτερο της χώρας ως μια δύναμη εγγυήτρια, πρωταγωνίστρια, αλλά και εγγυήτρια αυτής της προσπάθειας και αυτής της πορείας. Δεν πρέπει τέλος να αγνοούμε ότι και αυτές οι ιστορικές καταβολές του εθνικισμού μέσω μιας πολιτικής ανάπτυξης, ευημερίας, με κοινά ωφέλη για όλους, μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η στρατηγική μας λοιπόν έχει δύο σκέλη. Ένα εσωτερικό, που έχει να κάνει με την έξοδο από τα μνημόνια, και ένα εξωτερικό, που έχει να κάνει με την ευρύτερη αυτή βαλκανική συνανάπτυξη. Και πρόκειται για τη μόνη στρατηγική για το μέλλον, που θέτει ένα συνεκτικό, συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον και της χώρας και της περιοχής. Τα δύο αυτά σκέλη της διαδικασίας είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Η χώρα από τη μία πρέπει για να νιώθει ασφαλής έναντι εξωτερικών κινδύνων πρέπει εσωτερικά να αναπτύσσεται και με δίκαιο τρόπο. Από την άλλη μεριά η εσωτερική ανάπτυξη υποβοηθέται, για να πω έχει ως προϋπόθεσή της, να μην υπάρχουν εστίες έντασης, εστίες κινδύνων ή αν υπάρχουν να είναι υποέλεγχο στο εξωτερικό. Προφανώς αυτό το σχέδιο, δεν ζούμε στα σύννεφα, για να προχωρήσει πρέπει να υπερβεί αντιστάσεις και εδώ στη χώρα μας, τα βλέπουμε εδώ, αυτά που λέγονται, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, και διότι υπάρχουν εσωτερικές δυνάμεις που στο όνομα κάποιων συμφερόντων ή εθνικιστικών εγωισμών αρνούνται να μπουν σε αυτή τη λογική, αλλά και διότι τα Βαλκάνια και χώρος γεωπολιτικών αντιθέσεων και συγκρούσεων συμφερόντων. Άρα, για να προχωρήσουμε μπροστά, θα πρέπει να υπάρξει και ένα υποκείμενο. Πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο μέτωπο. Ένα μέτωπο που θα στηριχτεί στην κοινή λογική, στις κοινές ανάγκες, στα κοινά συμφέροντα. Ένα μέτωπο λοιπόν κοινής λογικής και προοδευτικής κατεύθυνσης χρειάζεται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πέρα από την συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Και ακριβώς αυτό το μέτωπο θα υπάρξει με τη δράση όλων κοινωνικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιστημονικών οργανώσεων, των ίδιων των πολιτών. Πρέπει δηλαδή να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη αντίληψη για τη διπλωματία, όπου η διπλωματία δεν είναι μόνο υπόθεση των Υπουργών Εξωτερικών, η διπλωματία είναι μια υπόθεση των ίδιων των λαών. Επομένως, πρέπει να ευχαριστήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι με την πρόταση μορφής έδωσε την ευκαιρία ακριβώς να συζητήσουμε και να συζητάμε ευρύτερα το μέλλον της χώρας και το μέλλον της περιοχής, τις στρατηγικές που έχουν μπροστά μας, αλλά και τα μέσα με τα οποία θα προχωρήσουμε. Και προσωπικά πιστεύω, όπως είπα, ότι θα βγούμε από αυτή τη συζήτηση με την κυβερνητική πλειοψηφία ενισχυμένη, αλλά και με πιο ισχυρές προσπάθειες και πιο ισχυρή συνειδητοποίηση της ανάγκης για αυτό που ονόμασα ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο, το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία.